Φίλοι μου, γεια σας. Ονομάζομαι Γρηγορία Θεοδοσίου και είμαι σύμβουλος Feng Shui και ανάλυσης πεπρωμένου. Κάνω αυτό το βίντεο γιατί θέλω να σας μιλήσω λίγο για την ηρεμία, κάτι πάρα πολύ σημαντικό αυτή τη χρονική στιγμή που περνούμε. Το 2020 δεν είναι γρουσούζικο, δεν είναι κάτι το τόσο αρνητικό όπως πολλοί άνθρωποι ξεκίνησαν να πιστεύουν με τον ερχομό της ασθένειας του COVID-19. Αν προσέξετε, λέμε COVID-19, άρα είναι οι ενέργειες, και έτσι και αλλιώς στην Κίνα που ξεκίνησε Ιανουάριο του 20, που ο Ιανουάριος του 20 για τις δικές μας μελέτες και το κινέζικο ημερολόγιο είναι ακόμη 2019. Γι' αυτό ονομάστηκε COVID-19, ένας κορονοϊός, ο οποίος έκανε την εμφάνισή του το 2019. Άρα, βγάλτε από το μυαλό σας ότι το 2020 δεν είναι τόσο θετικό. Άλλωστε τώρα, ο στόχος μας είναι όλοι θετικοί και αισιόδοξοι να προχωρήσουμε μπροστά. Δεν έχει χαθεί τίποτα, όλη η χρονιά είναι μπροστά μας. Η χρονιά για μας το κινέζικο έχει ξεκινήσει Φεβρουάριο και θα τελειώσει Ιανουάριο του 2021. Άρα αντιλαμβάνεστε, είμαστε ακόμη στην αρχή. Δεν έχουμε φτάσει καν στα μισά της χρονιάς. Μπορεί ο Ιούνιος να θεωρείται έκτος μήνος για μας, αλλά τέλος Ιουλίου θα έχουμε φτάσει στα μισά της χρονιάς, σύμφωνα με το κινέζικο πάντα ημερολόγιο. Όλα αυτά τα λέω για να τονίσω όλη αυτή τη θετικότητα, την αισιοδοξία σε ό,τι κάνουμε, την ηρεμία που είναι πάρα πολύ σημαντικό να βάλουμε στη δική μας καθημερινότητα. Η ηρεμία, αυτό, γι' αυτόν τον λόγο που γίνεται το βίντεο, είναι πάρα πολύ σημαντική. Αν προσέξετε, στην Αμερική, αλλά και γενικά ανά το παγκόσμιο, γίνονται πάρα πολλές εξεγέρσεις. Πολλοί κόσμος μαζεύεται, βρίσκει μια κοινή ιδεολογία και διαμαρτύρεται. Όλων αυτών το είχαμε μπει και θα βρείτε εδώ στο κανάλι μου στο YouTube βίντεο, το οποίο το ανέφερα όταν ήμουν καλεσμένη σε εκπομπή στο RIC. Είχα πει ότι θα κάνει αυτό το πράγμα ο κόσμος και να προτιμήσει να το αποφύγει. Δεν είμαστε ναι μεν του καναπέ, αλλά με τη βία δεν έχουμε κερδίσει πολλά πράγματα. Καλύτερα να οργανωνόμαστε και μέσω κάποιων ανθρώπων που έχουν πραγματικά δύναμη να βοηθήσουμε ουσιαστικά όπου το χρειάζονται ο κόσμος και οι πιο ευπαθείς, ευάλωτες ομάδες οικονομικά, ναι, να τους βοηθήσουμε, να προσπαθήσουμε να διαφωτίσουμε τον κόσμο για όσον αφορά όλα τα θέματα ρατσισμού, αλλά το πιο σημαντικό είναι να βοηθήσουμε τον κόσμο να παραμείνει θετικός και ήρεμος. Γιατί όλον αυτό που έχει γίνει με την ασθένεια και τη μεταδοτικότητα της ασθένειας είχε να κάνει, αν θέλετε, περισσότερο με το φόβο. Εμείς δεν θέλουμε να συνεχίσουμε ο κόσμος να φοβάται. Στόχος μας είναι ο κόσμος να ζει, να χαίρεται, να απολαμβάνει τη ζωή του. Δεν γίνεται να φοβόμαστε για κάτι αν θα γίνει. Θα πρέπει να ζούμε και αν γίνει κάτι να το αντιμετωπίσουμε. Επίσης, θέλω να τονίσω πάνω στο θέμα της ηρεμίας. Η ηρεμία είναι πιο σημαντική από την επανάσταση. Και τι εννοώ με αυτό? Η εσωτερική ηρεμία ενός και μόνον ανθρώπου μπορεί να ευεργετήσει όλους τους ανθρώπους που θα συναναστραφεί στη μέρα του. Ενώ αν θέλετε όλων αυτών το βίαιο, το να μας πνίγει το δίκαιο μας και να θέλουμε να οργανωθούμε και να επαναστατήσουμε πάνω σε ένα θέμα, αυτό μας κάνει συναισθηματικά ευάλωτους και η ενέργεια η οποία διαχέουμε δεν είναι καθαρή. Έστω και αν ο σκοπός όλης αυτής της συντονισμένης προσπάθειας είναι ιερός, η ενέργεια η οποία διαιωνίζουμε δεν είναι καθαρή, με αποτέλεσμα να μην ευεργετεί τους γύρω μας. Μπορεί να σας ακούγεται λίγο παράξενον ή παρατραβηγμένον, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Μπορεί να έχω έναν ήρεμο άνθρωπο ο οποίος κάθεται και βλέπει τη θάλασσα, για παράδειγμα έναν ηλικιωμένο άνθρωπο ο οποίος έχει τελειώσει από τη ζωή του, ενώ με την έννοια της δημιουργίας και κάθεται τώρα να ξεκουραστεί. Αυτός ο άνθρωπος, εάν είναι ήρεμος και βλέπει τη θάλασσα, τη χρονική δεδομένη στιγμή διαιωνίζει μόνο θετική ενέργεια και ευεργετεί τους γύρω του.
δηλαδή τους ανθρώπους που θα συναναστραφεί. Αν για παράδειγμα θα συναναστραφεί τα παιδιά του που είναι ενεργοί άνθρωποι στην κοινωνία, ενήλικες πια, που έχουν τις δικές τους ανησυχίες και φυσιολογικά χάνουν την ισορροπία τους, αυτός ο άνθρωπος ευεργετεί τους δικούς του ανθρώπους με την ηρεμία του. Και όχι οι νέοι ευεργετούν αυτόν τον άνθρωπο με το πάθος και το στρες που έχουν στη δική τους καθημερινότητα όταν τον συναντήσουν. Όλον αυτόν είναι κάτι το οποίο για πολλούς από εσάς μπορεί ποτέ να μην τέθηκε σαν ερώτημα στο μυαλό σας. Εγώ όμως σήμερα σας λέω στα σίγουρα ότι αυτό δουλεύει. Δηλαδή, η δική σας ηρεμία ευεργετεί τους γύρω σας. Και δεν μιλώ για μία φαινομενική ηρεμία. Μιλώ για την πραγματική εσωτερική γαλήνη. Μιλώ για ανθρώπους νέους, ενεργούς, με δημιουργικό μυαλό που κάνουν τα πάντα στη ζωή τους για να μπορούν να αντεπεξέλθουν και οικονομικά, αλλά προσπαθούν μέσω του διαλογισμού, γι' αυτό με βλέπετε να είμαι και κοντά στην πυραμίδα μας, προσπαθούν μέσω του διαλογισμού να προσεγγίζουν όσον το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα της μέρας αυτήν την γαλήνη, αυτήν την ηρεμία. Με πολύ διαλογισμό και με τα χρόνια που γίνεται αυτό, ενσωματώνεται μέσα στην καθημερινότητα της ζωής μας αυτή η ηρεμία, η γαλήνη, έστω και αν εκφύσεως δεν την έχουμε. Σας μιλώ ειλικρινά για μένα προσωπικά. Σαν άνθρωπος δεν έχω έρθει στον πλανήτη Γη και να είμαι ένας ήρεμος άνθρωπος. Αυτό που λέμε ότι γνωρίζω κάποιον, λέω από μικρό παιδί, από πάντα αυτός ο άνθρωπος ήταν ήρεμος. Όχι, εγώ ήμουν ακριβώς το αντίθετο. Γι' αυτό σας καλώ να δείτε σε εσάς κάτι το οποίο μπορεί να γίνει. Και όταν γίνει, πιστέψτε με, είναι κάτι τόσο ωραίο αυτή η ψυχική ηρεμία, που θα θέλετε να την προσεγγίζετε, που θα θέλετε συνεχώς να συνεχίσετε να είστε ήρεμοι, με αποτέλεσμα να θέλετε να διαλογίζεστε για να μπορείτε να ρυθμίσετε όλες τις προκλήσεις και καταστάσεις, αν θέλετε, της ζωής σας, της καθημερινότητάς σας, μέσα από αυτόν τον φακό της ηρεμίας, ευεργετώντας τους γύρω σας, δίνοντας τους μια ωραία συμβουλή, γιατί προσέξτε, ο ήρεμος άνθρωπος έχει πολύ καλύτερο δυναμικό λόγου. Δηλαδή μπορεί να βοηθήσει με το τι θα πει, μια εισήγηση που θα πει, μια γνώμη, μια ιδέα που βγαίνει μέσα από ηρεμία, είναι πολύ πιο σωστή, ουσιαστική, αν θέλετε, μέχρι μια σοφή άποψη και εισήγηση για τη ζωή και πρακτικά για το τι θα κάνω. Άρα αυτό το βίντεο γίνεται για να προβληματίσει τον οποιονδήποτε δεν έχει καταλάβει τη δύναμη της ηρεμίας, της ουσιαστικής εσωτερικής γαλήνης, την οποία μπορεί να προσεγγίσει ο κάθε άνθρωπος μέσα από την συχνή εξάσκηση του με τον διαλογισμό. Σας προτρέπω άρα να ξεκινήσετε να βάλετε στη ζωή σας, στην καθημερινότητά σας, τον διαλογισμό. Και αν δεν το καταφέρνετε, αναζητήστε βίντεο από εδώ, από το δικό μου κανάλι, γιατί έχω ήδη εκδώσει 8 CD με ελληνικούς διαλογισμούς, κατευθυνόμενους διαλογισμούς. Δεν έχετε δικαιολογία πλέον. Τα άτομα τα οποία βλέπω σε προσωπικές συναντήσεις με συμβουλευτική και χρειάζονται αυτοβελτίωση, το μόνο που χρησιμοποιούν είναι τα CD μου για καθημερινούς διαλογισμούς, και με την πάροδο αρκετού χρόνου ξανακάνουμε ραντεβού και ξαναμιλούμε τους προβληματισμούς μας και τα λοιπά για αυτοβελτίωση. Δεν χρειάζεται να ξοδέψετε πολλά λεφτά για να μάθετε να διαλογίζεστε, για να μάθετε να χρησιμοποιάτε περισσότερο μέρος του μυαλού σας, αν θέλετε, και να έχετε έναν εύκολο εργαλείο το οποίο θα σας βοηθήσει σε οτιδήποτε θέλετε να κάνετε στη ζωή σας, αλλά το κυριότερο, θα κερδίσετε σαν άνθρωποι τη δική σας προσωπική γαλήνη και ηρεμία. Σας ευχαριστώ που με παρακολουθήσετε.
κάντε μου ένα σχόλιο, εγγραφείτε στο κανάλι μου για να είστε ενήμεροι για παρακάτω βίντεο. Θα βγαίνουν σε έναν δικό σας email αν κάνετε την εγγραφή σας κανονικά και θα μπορείτε πρώτοι να παρακολουθήσετε αυτά τα βίντεο, να μου κάνετε τα σχόλια σας, να μου πείτε τις ερωτήσεις σας, κάντε μου εισηγήσεις για τι απορίες έχετε. Γνωρίζετε ότι μπορώ να σας βοηθήσω πάνω στο θέμα Feng Shui, πάνω στο θέμα του διαλογισμού, πάνω στο θέμα του δικού σας προσωπικού γενέθλιου χάρτη. Είναι μια συνολική εικόνα και κάποια βοηθήματα, αν θέλετε, μέσα στην κινέζικη μεταφυσική, τα οποία μπορούν να ευκολύνουν και να αυτοβελτιώσουν τον άνθρωπο. Σας ευχαριστώ και σας εύχομαι καλή συνέχεια μέσα από τη θετικότητα, την αισιοδοξία, την ηρεμία, το χαμόγελο.